κύριος Κώστας Κορδίλης σήμερα θα μας διαφωτίσει. Θα μιλήσουμε για bridge, δεν έχουμε μιλήσει ποτέ στην εκπομπή Αθλολογίες. Είναι ένα άθλημα ίσως παρεξηγημένο, είναι ένα άθλημα με χαρτιά. Έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα να μας δείξει αυτό το άθλημα. Ο πρόεδρος λοιπόν του Κυρκυριακού Ομίλου Αγωνιστικού bridge είναι κοντά μας και θέλω να σας πω ότι είναι ένα υπέροχο, ομαδικό, πνευματικό άθλημα και πάρα πολύ δύσκολο. Θα το γνωρίσουμε λοιπόν σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Ευχαριστώ εγώ που ήρθατε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι ένα πνευματικό άθλημα το οποίο δεν μπορούν να το παίξουν όλοι. Κοιτάξτε, μετά από συστηματική εκπαίδευση, όλοι, η Ελληνική Ομοσπονδία Bridge λέει από 7 ως 97 ετών μπορούν όλοι να παίξουν bridge. Απλά χρειάζεται μια διαδικασία εκπαίδευσης για ένα τουλάχιστον χρόνο. Και μετά από αυτή τη διαδικασία μπορεί ο καθένας να συμμετέχει στις εκδηλώσεις του ομίλου, στα τουρνουά, στα πανελλήνια τουρνουά και σε όλο το αγωνιστικό ημερολόγιο της Ομοσπονδίας. Ωραία, λοιπόν, το bridge παίζεται από 2 ζευγάρια παιχτών. Ο κάθε παίχτης έχει από αυτές εδώ τις καρτούλες, οι οποίες τι είναι? Αυτές οι καρτούλες... Δεν είναι σε τα τραπουλόχαρτα. Όχι. Τα τραπουλόχαρτα καταρχήν είναι το εργαλείο πάνω στο οποίο στηρίζεται το παιχνίδι. Mm-hmm. Αλλά εκτός από τα τραπουλόχαρτα, αυτές οι καρτούλες που βλέπετε εδώ είναι δηλώνουν τον τρόπο επικοινωνίας του παιχνιδιού. Διότι κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, οι 4 παίκτες, οι 2 που βρίσκονται στην ίδια ομάδα και άλλοι 2 που είναι οι αντίπαλοι, θα πρέπει να επικοινωνήσουν μεταξύ τους σε μια ειδική γλώσσα που αυτήν εκπαιδευόμαστε και μαθαίνουμε. Ναι. Σε αυτή τη γλώσσα πρέπει με αυτές τις καρτούλες να επικοινωνήσουν, να δηλώσουν και να δουν μεταξύ τους με ποιο τρόπο θα παίξουν καλύτερα τα χαρτιά τους. Αυτά εδώ τα μπροστά, τα πάστα. Όλα αυτά X και τα S και τα λοιπά είναι τρόπος επικοινωνίας. Κομμάτια του παιχνιδιού, είναι η γλώσσα του παιχνιδιού. Και ακριβώς επειδή όπως βλέπετε είναι πολύ περιορισμένη, γι' αυτό και είναι πολύ μεγάλο το βάθος του παιχνιδιού μέσα σε αυτή την περιορισμένη γλώσσα να εκφράσεις αυτά που θες, τη στρατηγική, τη σκέψη και όλα όσα χρειάζονται για να κερδίσει ο καλύτερος και να αναδειχθεί πρωταθλητής. Πόσο μπορεί να διαρκέσει ένα παιχνίδι bridge? Υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος ή ανάλογα με το πώς θα πάει ένα παιχνίδι? Κοιτάξτε, τα τουρνουά που παίζουμε διαρκούν περίπου 3 ώρες. Γιατί κάθε παιχνίδι ή γενικότερα το τουρνουά. Όταν λέτε παιχνίδι, αν εννοείτε στο τραπέζι που κάθεται το κάθε ζευγάρι και αντιμετωπίζει ένα άλλο ζευγάρι, περίπου σε αυτή στο τραπέζι αυτό παίζει από 3-4 διανομές, μοιρασιές δηλαδή της τράπουλας, που αυτό κρατάει περίπου 20-25 λεπτά. Μετά το κάθε ζευγάρι σηκώνεται και πηγαίνει σε άλλο τραπέζι, προκειμένου να αντιμετωπίσει άλλους αντιπάλους, ώστε όσο το δυνατόν να είναι, ας πούμε, αξιοκρατικό το παιχνίδι και το τελικό αποτέλεσμα, όλοι να έχουν αντιμετωπίσει όλους. Άρα μετράνε περισσότερες νίκες δηλαδή? Μετράει στην ουσία, επειδή το ίδιο πακέτο χαρτιών που παίζει ένα ζευγάρι, το χειρίζεται και ένα άλλο ζευγάρι την ίδια στιγμή με άλλα τραπουλόχαρτα, αλλά ακριβώς με την ίδια μοιρασιά, στην ουσία συγκρίνεται ποιος έπαιξε καλύτερα τη δική του μοιρασιά. Αυτό στην ουσία εκμηδενίζει την τύχη, γιατί όσο και αν το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό του καθενός είναι ότι αφού είναι τράπουλα θα υπάρχει ο παράγοντας τύχη. Σωστά. Διότι τα φύλλα μοιράζονται τυχαία καταρχήν. Πόσα φύλλα μοιράζονται? Τα 52 φύλλα της τράπουλας σε 4 παίκτες, 13 καθένας. Ωραία. Το γεγονός όμως ότι η ίδια ακριβώς μοιρασιά παίζεται σε όλα τα τραπέζια ταυτόχρονα σημαίνει πως δεν υπάρχει παράγοντας τύχη, διότι τα ίδια ακριβώς φύλλα που έχει ο κάθε παίκτης, όσο καλύτερα τα παίξει εκείνος, θα συγκριθεί με τους αντίστοιχους παίκτες που έχουν τα ίδια φύλλα. Άρα συγκρίνεται τελικά η ικανότητα του καθενός να χειριστεί καλύτερα το μυαλό του, τις ικανότητες που χρειάζεται το bridge, τις δεξιότητες, τη γνώση της θεωρίας, τις αποφάσεις της στιγμής, διότι είναι ένα πολύ γρήγορο παιχνίδι, σημαίνουν πολλά πράγματα πάνω στο τραπέζι και θα πρέπει όλα αυτά να τα καταγράψει το μυαλό του κάθε παίκτη και να πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις και να συγκριθεί με τους υπόλοιπους και στα συγκριτικά αποτελέσματα να βγει το καλύτερο ζευγάρι. Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση αυτή η τσόχα που έχετε. Καταρχήν είναι μπλε, δεν είναι πράσινη, είπαμε για ευνόητους λόγους. Να μην φαίνεται ότι υπάρχει τσόχος εισαγωγικά. Ωραία. Και έχουμε εδώ τα σημάδια του ορίζοντα, τα 4 σημάδια, τα οποία τι σημαίνει? Κάθε παίκτη κάθεται σε κάποιο σημείο. Ακριβώς. Συμβολικά, κάθε παίκτη παίρνει έναν από τα 4 σημεία του ορίζοντα. Ο βοράς με τον νότο είναι μία ομάδα. Και αυτό το κρατάει σε όλο το τουρνά ο καθένας. Είναι πάντα βοράς ή πάντα νότος, όπως μεταφέρεται στα υπόλοιπα τραπέζια. Το αντίστοιχο και για την Ανατολή Δύση.
Επομένως, κάθε ζευγάρι έχει διαλέξει βορρά, νότο ή ανατολή, δύση. Συγκρίνεται στο τέλος του τουρνά με τους υπόλοιπους αντιπάλους που έχουν καθίσει στον ίδιο άξονα και στο τέλος βγαίνει μια βαθμολογία συγκριτικά με το ποιος διαχειρίστηκε καλύτερα αυτά που είχε. Ποιο ζευγάρι, όχι ποιο παίξε. Ποιο είναι ο νεότερος αθλητής που υπάρχει εδώ στο νησί που έχετε αντιμετωπίσει στο bridge, εδώ, σε ηλικία? Ναι, κοιτάξτε, εδώ στο νησί η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν πολλοί παίχτες κάτω των 18. Mm-hmm. Δηλαδή μόνο κάποια παιδιά συναθλητών που απλά το βλέπουν από μακριά. Στην Αθήνα όμως υπάρχει ένα πρόγραμμα για μικρά παιδιά που ξεκίνησε πρόσφατα, διότι θεωρήθηκε ότι το bridge είναι ένα ιδανικό, μια ιδανική ενασχόληση για μικρά παιδιά προκειμένου να αναπτύξουν μαθηματικές ικανότητες, mm-hmm, και ικανότητες λογικής, και έχει βγει ένα πρόγραμμα ειδικό, το mini bridge, που μαθαίνουν στα μικρά παιδιά, παιδιά δηλαδή δημοτικού, τους βασικούς κανόνες προκειμένου να ξεκινήσουν από μικρά τα παιδιά να αναπτύσσουν πέρα από τη μαθηματική λογική και ικανότητες στρατηγικής. Διότι σε αυτό το σημείο, επειδή μιλάμε για πνευματικό παιχνίδι, πολλοί κάνουν μοιραία και τη σύγκριση με το σκάκι. Mm-hmm. Το σκάκι, που είναι το άλλο επίσης μεγάλο παγκοσμίως γνωστό πνευματικό άθλημα, παρά το ότι και αυτό είναι πολύ, χρειάζεται πολύ μεγάλη πνευματική ένταση, στο σκάκι, αν παρατηρήσει κανείς, οι μεγαλύτεροι αθλητές, παγκόσμιοι πρωταθλητές, είναι της τάξης των 25 ετών. Δηλαδή, mm-hmm, από 22 μέχρι 28, εκεί είναι το πικ, mm-hmm, της επίδοσής τους. Ακριβώς γιατί στο σκάκι χρειάζεται πάρα πολύ μνήμη, άρα μεγάλη ποσότητα γνώσης πρέπει να έχει κανείς για να επεξεργαστεί πάνω στη σκακέρα. Το bridge έχει μια πολύ διαφορετική αντιμετώπιση του εγκεφάλου. Δηλαδή, στο bridge οι καλύτεροι παίχτες είναι 40, 50, 60 ετών. Ακριβώς γιατί το bridge απαιτεί ικανότητες στρατηγικής που μοιάζουν με εκείνες του manager. Mm-hmm. Δηλαδή, ένας manager μια μεγάλη πολυεθνική επιχείρηση που έχει ταυτόχρονα μπροστά του πολλά δεδομένα και πρέπει να αποφασίσει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα για το πώς. Ποια στρατηγική θα ακολουθήσει. Ναι. Αυτό είναι το bridge. Δεν χρειάζεται να ξέρεις πολλά πράγματα απ' έξω, αλλά εκείνη τη στιγμή να έχεις πλήρης τις αισθήσεις σου στο τραπέζι, να παρατηρείς τα πάντα. Κάθε φύλλο που πέφτει έχει τη σημασία του και εκείνη τη στιγμή, μέσα σε 5-6 λεπτά που κρατάει κάθε μοιρασιά, διανομή τη λέμε, mm-hmm, εμείς, θα πρέπει να μπορεί όλες αυτές τις πληροφορίες να τις επεξεργαστεί και να πάρει τις σωστές αποφάσεις. Γι' αυτό, σε αυτό το άθλημα, η ηλικία, όταν λέμε νέοι παίχτες, είναι μέχρι 25 ετών. Ναι. Ενώ στο σκάκι υπάρχουν και παιδιά 10-12 ετών που τα βλέπετε grandnet. Στο bridge χρειάζεται να αναπτυχθεί ο εγκέφαλος και να αναπτύξει ικανότητες λογικής και όχι μνήμης. Πόσο βοηθάει τώρα το γεγονός ότι είναι πολύ μαζικό άθλημα, τόσο ώστε έχει γραφτεί και στο βιβλίο του Record Guinness, καθώς είναι ένα άθλημα το οποίο μπορεί σε κάποια παιχνίδια να υπάρχουν ακόμη και 100.000 αθλητές? Λοιπόν, κοιτάξτε, ακριβώς αυτό που σας είπα. Ναι, επειδή όπως σας είπα, χωρίζονται οι παίχτες στα 4 σημεία του ορίζοντα, mm-hmm, και κάθε παίχτη σε ένα τουρνό που γίνεται εδώ στην Κέρκυρα αυτή τη στιγμή έχει πάρει στην ουσία ένα συγκεκριμένο σημείο του ορίζοντα, αυτή την ίδια διανομή μπορεί εύκολα, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τώρα θα ξεκινήσουμε τουρνά το οποίο θα είναι ταυτόχρονο σε όλη την Ελλάδα, mm-hmm, σε άλλους 20 ομίλους στην Ελλάδα, παίζονται ακριβώς οι ίδιες διανομές με αντίστοιχο τρόπο και τα αποτελέσματα τα δικά μου δεν θα συγκρουθούν τα δικά μου, της ομάδας μου, μόνο με του ομίλου, αλλά πανελλήνια και με τον υπόλοιπο αθλητών. Με τον υπόλοιπο ομίλου, ναι. Το ίδιο πράγμα γίνεται και στα παγκόσμια πρωταθλήματα, στα οποία είναι ταυτόχρονα και οι ίδιες διανομές παίζονται την ίδια στιγμή σε όλο τον κόσμο και τα αποτελέσματα του κάθε ζευγαριού συγκρίνονται με τα αντίστοιχα αποτελέσματα παγκοσμίως. Και εξάγονται τα καλύτερα, εξάγονται οι συνολικοί πίνακες σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι τυχαίο τώρα που αυτό το άθλημα ξεκινάει από τη Ρωσία, ξεκινάει από το ρωσικό όρο μάλλον, Μπίριτς, οπότε έτσι ξεκίνησε το όλο θέμα. Είναι τυχαίο, γιατί είναι ένα παιχνίδι μυαλού, είναι ένα παιχνίδι έξυπνο, είναι ένα παιχνίδι, ναι, το οποίο απαιτεί στρατηγική, όπως είπατε κι εσείς. Ξεκίνησε λοιπόν από τον ρωσικό όρο Μπίριτς και μετά έγινε Bridge, οπότε μπορεί να έχει και μια σχέση, γιατί και η Ρωσία είναι μια έξυπνη χώρα. Κοιτάξτε, το bridge, ενώ το σκάκι έχει πιο ξεκάθαρα τις βάσεις του, mm-hmm, στη Ρωσία, στη Σοβιετική Ένωση και στα προγράμματα τότε που ήταν πολύ εντατικά εκμάθηση σκακιού και στα μικρά παιδιά, το bridge έχει ρίζες μάλλον αγγλικές. Προέρχεται από το αγγλικό whist, το οποίο ήταν ένα παιχνίδι πρόδρομος του bridge, πολύ πιο απλοϊκό, με πιο απλοϊκούς κανόνες, αλλά μετά μετεξελίχθηκε και έχει τεράστια ανάπτυξη κυρίως στην Αμερική αυτή τη στιγμή, στην Ολλανδία και σε πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης.
Τα τελευταία, και η Ιταλία έχει τρομερή παράδοση στον πριτς, έχουν βγει κατά φυσική παίκτες. Η αλήθεια είναι ότι στο ίντερνετ, όσο το ψάξα, έβγαλε ότι υπάρχει ο ρωσικός όρος μπίριτς, οπότε από εκεί ξεκίνησε ουσιαστικά. Δεν αναπτύχθηκε όμως στη Ρωσία. Μπορεί να ξεκίνησε κάποια στιγμή μια πολύ πρωτόγονη μορφή μπίριτς, αλλά αυτή η μορφή του παιχνιδιού του αθλήματος ξεκινάει από την Αγγλία με το Whist. Και εξελίχθηκε πιο πολύ στο δυτικό κόσμο και παρά στον ανατολικό. Αυτή τη στιγμή βέβαια μέσω του ίντερνετ και των τουρνουά των παγκοσμίων κλπ. Είναι πολύ εύκολο σε οποιαδήποτε χώρα να αναπτυχθεί. Η θεωρία είναι διαθέσιμη στο ίντερνετ. Ο καθένας μπορεί να διαβάσει και να μελετήσει. Τώρα που πάτε για παγκόσμιο, τα παγκόσμια γίνονται κάθε 4 χρόνια. Έτσι, κάποτε υπήρχε η Ολυμπιάδα του Μπρίτζ. Η Ολυμπιάδα του Μπρίτζ. Η οποία δεν έχει κατεργηθεί αυτό και έχει πάρει τον όρο παγκόσμια, ναι, ας πούμε. Ναι, γίνεται όντως κάθε 4 χρόνια. Όμως γίνονται πολύ συχνά ταυτόχρονα, όχι πρωταθλήματα επίπεδο Ολυμπιάδας, αλλά τουρνουά στα οποία είναι ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο γίνονται πολύ συχνά. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε. Άρα είναι εφικτό το να υπάρχουν 100.000 παίχτες σε ένα παιχνίδι bridge. Το εντυπωσιακό μάλιστα είναι ότι είχαμε και κάποιες πολύ σημαντικές επιτυχίες τον προηγούμενο μήνα ο ομιλός μας. Συγκεκριμένα ο Κωστής ο Κουτσάκος, που είναι ο ιδρυτής του ομίλου και ο δάσκαλος στους νέους παίχτες, μαζί με τη σύντροφό του την Κατερίνα Τιγκαρίδη, βγήκαν σε μία ημερίδα πρώτη παγκοσμίως. Δηλαδή τα αποτέλεσματα του συγκρίθηκαν με όλο τον κόσμο και πήραν την πρώτη θέση. Και μάλιστα, πολύ σημαντικό, και μάλιστα εξαιτίας αυτής της επιτυχίας τους κερδίσαν δωρεάν τα έξοδα όλα να τους γίνουν, προκειμένου να συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Πεκίνο το Σεπτέμβριο. Η Ομοσπονδία τους καλύψει όλα τα έξοδα. Άρα ήταν μια πολύ σημαντική επιτυχία του ομίλου. Γενικά ο ομιλός μας από τότε που ξεκίνησε, πριν από 25 χρόνια περίπου, από τον Κωστή του Κουτσάκο, είναι ένας από τους καλύτερους επαρχιακούς ομίλους. Έχουμε πολύ συχνά καλά αποτελέσματα σε πανελλήνιο επίπεδο. Πρόσφατα επίσης άλλα δύο ζευγάρια, ο Σταμάτης ο Δόικας και ο Παναγιώτης ο Πουλημένος, πήραν πρώτη θέση στο πανελλήνιο πρωτάθλημα της κατηγορίας τους, και ο Γιάννης ο Χαλκιόπουλος με το 40 το Καπηδάκι, τρίτη θέση στο ίδιο πρωτάθλημα. Οι κατηγορίες τώρα πώς είναι, ηλικιακά εννοείται? Όχι, οι κατηγορίες βάση εμπειρίας. Υπάρχουν 16 συνολικά κατηγορίες. Τα πρωταθλήματα μοιράζονται, γίνονται πρώτα, η πρώτη κατηγορία είναι από το 1 ως το 6, μετά είναι μέχρι το 9, μέχρι το 11 και μετά μέχρι το 16. Η μέχρι το 16 κατηγορία λέγεται και open, γιατί εκεί μπορεί να συμμετέχει οποιοδήποτε παίχτης. Υπάρχουν επίσης και τουρνά που είναι μόνο γυναικών ή μεικτά, οπότε θα πρέπει να παίξει ένα ζευγάρι άντρας-γυναίκα εναντίον άντρα-γυναίκα. Ειδικές κατηγορίες juniors, που οι juniors σας λέω είναι κάτω των 25, επειδή αυτό το παιχνίδι χρειάζεται περισσότερα χρόνια να αναπτυχθεί ο εγκέφαλος. Και υπάρχουν πάρα πολλά τουρνουά. Το παράπονο μας είναι ότι εμείς είμαστε κάπως απομονωμένοι στην Κέρκυρα, γιατί για να συμμετέχουν σε αυτά τα πρωταθλήματα πρέπει να ταξιδέψουμε και είναι πολλά τα έξοδα. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε από το σύλλογο τους παίχτες που θα ταξιδέψουν, κυρίως στην Αθήνα που γίνονται οι αγώνες. Αλλά κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να αναπτυχθεί ο όμιλος, να έρθουν οι παίχτες, νέα ταλέντα τα οποία δεν έχουν έρθει σε επαφή με το άθλημα και όταν έρθουν μπορούν να δείξουν το ταλέντο τους. Θα λέτε να υπάρχουν και διοργανώσεις οι οποίες θα συμμετέχετε περισσότερο? Δηλαδή έχουν γίνει προσπάθειες να είναι ένα άθλημα επίδειξη στο bridge σε χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες όπως και το σκάκι. Και έχει απορριφθεί αυτό το αίτημα τουλάχιστον 2 φορές. Θα μπορούσε να γίνει, δεν είναι μια ωραία πρόταση? Προφανώς. Κοιτάξτε, σας λέω, υπάρχουν χώρες που το έχουν εντάξει συστηματικά ως μαθήματα στα σχολεία για τα παιδιά, γιατί έχουν δει πόσο τους προσφέρει. Σας λέω, στην Ολλανδία υπάρχει μια μέθοδος η Ολλανδική, η οποία διδάσκεται στα σχολεία. Στην Αμερική είναι πολύ ανεπτυγμένο. Κάποιες χώρες δεν έχουν την αντίστοιχη διάθεση να το αναπτύξουν. Εδώ στην Ελλάδα βρισκόμαστε σε ένα μέτριο προς καλό επίπεδο. Παρότι έχουμε πάνω από 3.000 αθλητές αγωνιστικούς, με δελτίο έτσι, αθλητές. Και σαφώς υπάρχουν και μερικοί οι οποίοι απλά παίζουν πριν στο σπίτι. Ίσως όχι με τους κανόνες τόσο αυστηρούς και ίσως όχι με το βλέπετε εδώ 30-40 άτομα σαν τουρνουά. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν και κάποιοι φανατικοί οπαδοί του Μπρίτζ που απλά δεν τους αρέσει αυτός ο περιορισμός των 3-3,5 ώρων που κρατάει ένα τουρνουά στον όμιλο και παίζουν στο σπίτι μόνοι. Πάντως θέλω να πούμε μια και είπαμε και για την τσόχα πριν, ότι διαφοροποιούμε και διαφοροποιούμαστε από τα παιχνίδια τζόγου, και επειδή υπάρχει τράπουλα, ότι έχει ξεκαθαριστεί ότι χαρακτηρίζεται τεχνικό παιχνίδι με παιχνιδιόχαρτα αυτά εδώ.
για να μην υπάρχει ακριβώς όρος ότι είναι κάτι που έχει να κάνει με τζόγα ή ναι. τσόχα ή με πράσινη ή με τζόγο, οπότε είναι ξεκάθαρη η, εντάξτε, η διαφορά. Ναι. Κάποιος που δεν το ξέρει το bridge, η πρώτη του αντίδραση είναι θα δει τα τραπουνόχαρτα ναι. και θα θεωρήσει ότι είναι mm-hmm. κάτι που έχει σχέση με τζόγο. Α, έχετε και η κανονική τράπουλα. Βεβαίως, αυτό είναι το εργαλείο, η τράπουλα. Α, απλά αυτό... αυτά είναι η γλώσσα επικοινωνίας. Μάλιστα. Αυτό είναι και ο λόγος σας λέω για τον οποίο πιθανόν είναι παρεξηγημένο από αυτούς που δεν το γνωρίζουν. Όποιος όμως έρθει να δει ένα τουρνουά, θα δει πρώτον ότι δεν υπάρχει θέμα χρημάτων και τζόγου mm-hmm. και δεύτερον ότι είναι ένα πολύ δύσκολο τεχνικό άθλημα στο οποίο απαιτεί, για αυτούς που είναι πάρα πολύ καλοί, απαιτεί πάρα πολλά χρόνια διαβάσματος και μελέτης και πολλές ώρες δουλειάς και διαβάσματος και παίξηματος για να μπορείς να φτάσεις σε ένα πολύ καλό επίπεδο, όπως είναι όλα τα αθλήματα, και να ασχολήσεις σε οποιοδήποτε. Ωραία, άρα να το δούμε και στην πράξη στο τουρνουά. Νομίζω ότι όμως πρέπει να μιλήσουμε και με το δάσκαλο. Βεβαίως. Να μας πει κάποια πράγματα. Κωστής Κουτσάκος κοντά μας, από τους παλιότερους παίκτες και δάσκαλος εδώ στον Όμιλο Bridge στην Κέρκυρα. Μιλήσαμε πριν με τον Πρόεδρο, μας είπε για τις πολύ σημαντικές σας διακρίσεις και εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Πάτε με τη σύζυγο και διακρίνεστε σε τόσο σημαντικό επίπεδο. Πόσο είναι εύκολο λοιπόν με τη σύντροφό σας να παίζετε ένα παιχνίδι που είναι ανταγωνιστικό, ένα παιχνίδι μυαλού, στρατηγικής και όλα αυτά που περιλαμβάνει το Bridge. Καταρχήν θέλω να σας πω κάτι που δεν ξέρω αν το ανέφερε ο Πρόεδρος. Έχω την τιμή να είμαι ο ιδρυτής του ομίλου mm-hmm. και είναι κάτι αναλύωτο. Mm-hmm. Εντάξει. Και βέβαια από τότε φύση και θέση ο δάσκαλος. Πότε ιδρύθηκε ο Κερκυριακός Ομίλος? Το 1993 το Σεπτέμβρη. Μάλιστα. Από τότε έχει μια πολύ λαμπρή πορεία σχετικά. Και στην Κέρκυρα παίζουν αρκετοί παίκτες. Έχουμε αρκετά καλές διακρίσεις. Δηλαδή είναι ένα παιχνίδι που ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία των Κερκυριών. Mm-hmm. Βέβαια κυρίως φθινόπωρο άνοιξη, γιατί πιο πολλοί ως γνωστό ασχολούνται με τουριστικά και λίγο ατονεί το θέμα. Σωστά. Από εκεί και πέρα είναι πράγματι ανταγωνιστικό, αλλά είναι φοβερά ενδιαφέρον. Δηλαδή είναι το εξής, αν πάρει κανείς το μικρόβιο, είναι ανίατη ασθένεια, θέλει συνέχεια να παίζει. Βεβαίως καταλαβαίνω ότι γίνονται σχόλια mm-hmm. και τα λοιπά και υπάρχουν κάποια αυτά, αλλά είναι πάντοτε καλοπροαίρετα και στα πλαίσια του fair play πιο πολύ, χωρίς ακρότητες. Είναι ένα άθλημα μυαλού, έξυπνο, ομαδικό. Έχει μπει και στο βιβλίο το ρεκόρ Guinness, γιατί μπορεί ακόμα και 100.000 άνθρωποι ταυτόχρονα να παίζουν ένα άθλημα. Βεβαίως. Αυτό λοιπόν δεν το κάνει μοναδικό. Σίγουρα το κάνει να ξεχωρίζει από το σκάκι, mm-hmm. που είναι επίσης πνευματικό άθλημα. Γιατί υπάρχει όλη αυτή η σύγκριση με το σκάκι? Γιατί όταν θα αναφέρουμε το bridge πρέπει να μιλήσουμε και για το σκάκι? Είμαστε φτωχοί συγγενείς, κατά ψέματα, διότι το σκάκι είναι αναγνωρισμένο χρόνια mm-hmm. και ο κόσμος δυστυχώς που δεν έχει ενημέρωση ακούει bridge. Με τι παίζετε? Με χαρτιά. Άρα χαρτοπαιξία. Mm-hmm. Εκεί είναι η παρεξήγηση. Δεν έχουμε καμία σχέση με χαρτοπαίξη. Ναι. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, ότι από την τσόχα ακόμη είναι τελείως διαφορετικά. Ναι, μα όταν έρθει κανείς εδώ και δει τσόχες και κυρίως πράσινες που έχουμε συνήθως, σου λέει εδώ είναι λέσχη. Αν είναι δυνατόν. Και λυπάμαι πάρα πολύ, διότι σε ξένες χώρες που έχει αναγνωριστεί η ωφελημότητά του, έχει μπει και προαιρετικό και σε ορισμένα και υποχρεωτικό σε σχολεία. Πάντως και ο όρος του ως τεχνικό παιχνίδι που έχει παιχνίδι ο χαρτά, άρα ξεχωρίζεται τελείως από τον τζόγο, από την πράσινη τσόχα κτλ., το διαφοροποιεί. Μπορεί λοιπόν ένας γονιός να φέρει το παιδί του να μάθει bridge? Υπάρχουν αναστολές, δυστυχώς. Ναι. Εμείς δεν συνιστούμε σε ιδιαίτερα μικρές ηλικίες, διότι πιστεύουμε ότι τα παιδιά πρέπει να τελειώσουν τη βασική εκπαίδευση. Mm-hmm. Όσοι ακολουθήσουν σπουδές πρέπει να έχουν σίγουρα χρόνο, γιατί είναι και χρονοβόρο. Mm-hmm. Πολύ ενδιαφέρον, αλλά είναι και χρονοβόρο. Από εκεί και πέρα είναι στην διακριτική ευκαιρία του καθενός, είναι ανοιχτές οι πόρτες. Κάποτε θεωρείται ελιτίστικο. Le jeu de roi, le roi de jeu, το παιχνίδι των βασιλιάδων και των βασιλιάς mm-hmm. των παιχνιδιών λέγεται. Ναι. Τώρα πια είναι οι πύλες ανοιχτές για όλο τον κόσμο. Απευθύνεται σε όλους. Όταν παίζετε bridge, υπάρχει και το στοιχείο του χιούμορ, αν καταλάβετε κάτι? Ασφαλώς. Να παίζετε με το συμπαίχτη? Ασφαλώς, κάνουμε και εκδρομές, κάνουμε και διάφορες εκδηλώσεις. Είναι κοινωνικό, πιστέψτε το. Και πάνω απ' όλα είναι ψυχοθεραπεία, mm-hmm. αποδεδειγμένα. Δηλαδή βοηθάει το Αλτσχάιμερ, δεν ξέρω αν αναφέρθηκε και αν το ξέρετε. Όχι, αυτό δεν το είπαμε. Επιστημονικά βοηθάει το Αλτσχάιμερ, επιστημονικά. Δεν είναι mm-hmm. κουβέντα δικιά μας για να το διαφημίζουμε. Ακονίζει το μυαλό. Ακονίζει το μυαλό, ακριβώς. Πέρα από αυτό, θεωρείται και έμεσα ένα
ψυχοθεραπείας, γιατί όταν έρχεσαι να παίξεις bridge, συγκεντρώνεσαι στο παιχνίδι και ξεχνάς για 3-4 ώρες που είσαι εδώ τα προβλήματά σου. Βέβαια, όταν έχεις τη γυναίκα σου απέναντι. Αυτό είναι άλλο θέμα. Ή οποιονδήποτε, εντάξει. Αυτό είναι άλλο θέμα. Όταν λοιπόν σήμερα θα γίνει ένα τουρνουά εδώ, ναι. Έχετε πάρα πολύ κόσμο, βλέπω. Αρκετό. Έχετε πάντα έτσι κόσμο, είσαστε έτσι. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε τονωθεί. Γίνεται κάθε χρόνο σειρά μαθημάτων για αρχαρίους και κάθε χρόνο μένουν κάποιοι και συνεχίζουν να παίζουν τα τουρνουά μας. Ένας παίχτης θεωρείται αρχάριος για πόσο χρονικό διάστημα? Τα μαθήματα ξεκινάνε κάθε Οκτώβρη. Από πλευράς ομοσπονδίας, δηλαδή αυτό υλοποιείται και. Τα κρατάνε, εμείς έχει αποφασίσει η Γενική μας Συνέλευση, επειδή δεν είναι πολυπληθή τα τμήματα, να κάνουμε όσο γίνεται πιο ταχύρυθμα τα μαθήματα για να εντάσσονται στα τουρνουά μας και να μην χρονοτριβούν μαθαίνοντας και βαριούνται κατά κάποιο τρόπο. Αλλά να είσαστε βέβαια ότι ένα τετράμινο, πεντάμινο είναι απαραίτητο. Οπωσδήποτε. Άρα, εμείς δηλαδή, τώρα μέσα σε μισή ώρα δεν πρόκειται να μάθουμε bridge. Δεν υπάρχει περίπτωση. Απλώς προσκαλούμε και εσάς και όποιον άλλον θέλει και λέμε πάντα, δώστε την ευκαιρία στον εαυτό σας να δείτε αν σας ενδιαφέρει. Θέλω να μου σχολιάσετε και αυτές τις προσπάθειες που έχουν γίνει να είναι άθλημα επίδειξη στο bridge και το σκάκι στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και έχουν απορριφθεί αυτές οι προτάσεις. Να σας εξηγήσω το λόγο. Ναι. Δεν έχουν χορηγούς. Δεν είναι εμπορικά. Δεν έχουν φιλάθλους. Έτσι δεν είναι? Είναι ενδιαφέροντα όμως και τα δύο. Καμία σχέση, ναι. Βεβαίως. Αλλά πιο πολύ είναι οι αθλητές παρά οι θεατές αυτά τα παιχνίδια. Αυτός είναι ο λόγος. Ωραία. Δεν είναι εμπορικά. Να δούμε λίγο τι γίνεται, να δούμε λίγο πώς παίζετε το bridge. Σιγά-σιγά να μαζεύετε, να καθίσετε. Να καθίσετε, να δείτε ό,τι θέλετε. Ωραία. Σας πληροφορώ ότι θα σκεφτείτε την μερίδα από το κινέζικο που λέγαμε και τα λοιπά με τις διακρίσεις που μας περιμένουν. Ναι. Δεν θα καταλάβετε πολλά πράγματα. Ευχαρίστως, όποτε θέλετε μια άλλη φορά να κάνουμε ένα ειδικό για, για κάποια εισαγωγή. Μπράβο. Ναι. Γιατί τώρα πιστέψτε με, είναι αδύνατον. Ωραία. Φύση πάντως, και θέση. Έχετε πάρα πολύ κόσμο. Περιμένω πώς και πώς θα ξεκινήσει το τουρνουά. Βεβαίως. Νομίζω ότι θα περάσουμε πάρα πολύ καλά. Βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε πολύ καλά και εμείς ευχαριστούμε. Και μετά θέλω να